Γεια σας. Λοιπόν, Στέλιο, θες να ξεκινήσεις ή... Γεια σας. Γιατί να με θέλω. Δεν μου λες αυτό βγαίνει. Όχι. Είναι ραμμένο πάνω. Α, έτσι ήτανε. Τι το έβαλες εσύ. Όχι, είναι μια σχεδιάστριας που μου το έχει δανείσει. Το σακάκι. Και τη φούστα την έχω ράψει εγώ. Πολύ ωραία η φούστα. Ευχαριστώ. Βασικά το look είναι πολύ ωραίο. Θα μπορούσε το σακάκι να είναι μαύρο σκέτο. Και η τσάντα μου αρέσει πάρα πολύ. Πάει πάρα πολύ. Μου κλωτσάει πάρα πολύ αυτό το λευκό με τα τριαντάφυλλα που μου αρέσει από μόνο του, αλλά μου κλωτσάει αυτή την εικόνα. Αλλά να σου πω κάτι. Δηλαδή το είδες αυτό το look εσύ και λες τώρα εγώ κυριαρχεί το κόκκινο και το πράσινο σε αυτήν την εικόνα. Το είδες, ας πούμε, αυτό. Το λευκό. Ναι. 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 Το είδες αυτό. Το είδα, ναι. Όχι, ας πούμε, ότι κυριαρχεί το μαύρο. Δεν μπορούσαμε να προσθέσουμε ένα άλλο χρώμα, ναι. Ναι. Πόσο μπορούσες. Κόκκινο, λευκό και πράσινο να βάλω. Έλα, πολύ. Ναι. Πολύ. Να κυριαρχεί. Ξέρεις τι σημαίνει κυριαρχεί. Ναι, αλλά αν βγάλω το σακάκι, κυριαρχεί. Για δες το έτσι. Κυριαρχεί μία μαύρη φούστα. Αφού έχει κόκκινα λουλούδια. Με κόκκινα λουλούδια. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι έχει αρκετό πράσινο κόκκινο και λευκό. Ναι. Και το παπούτσι είναι πράσινο. Εγώ μερικές φορές αισθάνομαι ότι ξέρεις, είναι μάτι και η συνομιλία. Γιατί βλέπουμε τα πράγματα από τελείως διαφορετική οπτική γωνία. Ναι. Γι' αυτό, γι' αυτό ανέφερα για το χθεσινό επεισόδιο. Είναι σαν να θέλετε πραγματικά οπωσδήποτε να μην ακολουθήσετε την οδηγία. Ναι, αλλά εχθές με τις Διονυσία, το συζητάμε. Συγγνώμη, που τον αναφέρω πάλι. Με τη Διονυσία, τέλος με το χθες. Μιλάμε για σήμερα. Τώρα, σε αυτό το look, κυριαρχεί το κόκκινο και το πράσινο. Ναι. Το χριστουγεννιάτικο. Ναι. Για σένα. Για μένα, όχι. Έξαλλο στο Στέλιο, σου έξαλλη Χριστιανή. Χρόνια πολλά, να περάσεις καταπληκτικά στη γιορτή σου, στο τραπέζι. Το look αυτό είναι καταπληκτικό. Ευχαριστώ. Πραγματικά είναι καταπληκτικό. Το άσπρο αυτό δεν το χρειαζόσουν. Αλλά δεν βλέπω τα Χριστούγεννα σε αυτό το look. Εντάξει. Και κρίμα, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο look που μία άλλη μέρα του έβαζα έναν πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Γι' αυτό θα σου βάλω 2. Γιορτάζεις δηλαδή. Ευχαριστώ. Είναι και γιορτές, να μην είμαι κι εγώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Σκρούτζ. Γκρίντζ. Βέβαια θα δούμε. Άμα χρειαστεί, μπορεί και να γίνει. Καλά, το ξέρουμε αυτό. Ούτως ή άλλως. Λέμε μήπως γίνει κάποια υπέρβαση, Στέλιο μου. Μπήκε μέσα μου το πνεύμα. Για να δούμε. Σοφία, εσύ που έχεις ούτως ή άλλως το πνεύμα των Χριστουγέννων μέσα σου συνέχεια. Ναι. Πώς σου φαίνεται αυτό που έκανε η Χριστιανά σήμερα? Μου αρέσει τη φούστα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει και το δερματινί που έβαλες. Δεν μου αρέσει το κολάνι που έβαλες στο ζώνη. Ναι, είναι μαζί με ναι. το μπλουζάκι. Μπορείς να το βγάλεις, να βάλεις... Έπρεπες, I think. Δηλαδή, έπρεπες να βάλεις κάτι πιο ωραίο, πιο εντυπωσιακό. Θα σύρω κι εγώ την περούκα μου σήμερα. Μου αρέσουν και τα παπούτσια. Το πιο αγαπημένο μου στοιχείο είναι εδώ που φαίνεται το πουκάμισο με αυτό το δερματινί. Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα. Δεν είμαι... εγώ δεν τρελαίνω για τη τσέντα. Να σου δώσω 3. Ευχαριστώ. Ωραία. Και πάμε τώρα στο Δημήτρη. Είχατε ένα task. Ναι. Είχανε. Και πολλές φορές έχετε ένα task και τώρα καθημερινά υπάρχει ένα task. Ισχύει. Γιατί πρέπει να πηγαίνετε κόντρα. Σου είπα να κυριαρχεί το χρώμα, τα χρώματα των Χριστουγέννων. Να κυριαρχούν τα χρώματα των Χριστουγέννων, που είναι το πράσινο, αυτό το κλασικό τσόχινο, εντάξει, τώρα υπάρχουν μικρές παραλλαγές, δεν με ενοχλεί εμένα, το κόκκινο και το λευκό. Και εσύ είπες να φτιάξεις μια πολύ μεγάλη μαύρη φούστα με κόκκινα λουλουδάκια. Και ρωτάω τώρα εγώ. Μασχαλιές για την ακρίβεια. Ναι. Και ρωτάω τώρα εγώ. Εσένα. Γιατί δεν έκανες τη φούστα αυτή κόκκινη με μαύρα λουλουδάκια? Να κυριαρχεί το κόκκινο. Ναι, δεν έβρισκα ύφασμα. Ωραία. Δεν την έκανες πράσινη με άλλα λουλουδάκια, με κόκκινα λουλουδάκια. Θα ήταν επίσης πάρα πολύ ωραία. Ναι. Ένα σκοτεινό έτσι λίγο πράσινο με κόκκινα λουλούδια. Ναι. Είχα αρχίσει με το πάνω μέρος. Ναι, ας το συνέχιζες κάτω, δεν πειράζει.
αλλά μετά δεν θα γιατί είχα γιατί επέλεξες το μαύρο, έβαλες και ένα μαύρο σακάκι με ένα αξεσουάρ που είναι ραμμένο επάνω, το οποίο δεν σε βολεύει γιατί περπάταγες σαν τον Απολέον με το ένα χέρι, αντί να το έχεις εδώ, το έχεις εδώ, γιατί έπεφτε όμως. Mm. Ουσιαστικά είναι τόσο βαρύ από ό,τι καταλαβαίνω που σου ρίχνει τον ώμο κάτω. Είναι έτσι. Συγκλονιστικά βαρύ. Άρα, είναι περπάταγες βαρύ. Έτσι. Σαν να πιάσεις τόσο βαρύ ρούχο, αλήθεια σας το λέω. Και είχες μια μαύρη σιλουέτα με μικρές κόκκινες παπαρούνες και πάρα πολύ ωραία στοιχεία, γιατί μου αρέσει το πάνω μέρος πάρα πολύ. Και ο γιακάς, και το γιλέκο που φοράς και το πουκάμισο είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι φόρεμα αυτό. Φόρεμα είναι. Είναι φόρεμα. Έχεις κάνει πάρα πολύ ωραία. Ναι. Γιατί έπρεπε να πας κόντρα? Γιατί είπα, μπορούμε να προσθέσουμε ένα άλλο χρώμα. Τα κυρίαρχα όμως. Ναι. Domination. Ναι. Έπρεπε να είναι αυτά. Ναι. Για μένα είσαι τελείως off. Εκτός το πράσινο κομμάτι μέσα, μπορεί να έχεις φτιάξει πολύ ωραία σουλιέτα και πολύ ωραία εμφάνιση, αλλά δεν είσαι σε αυτό που ζητήσαμε, οπότε ναι. Θα πρέπει να αναγκαστικά εντάξει. Να σου βάλω αυτό που πρέπει. Εντάξει, ευχαριστώ. Α, oh, man. Έπαθα λίγο στέλιο, πειράζει? Όχι. Έπαθες εντελώς. 7,4. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά να σε χαιρόμαστε. Thank you. Το λέω αναδόσεις τώρα έτσι για να σε κάνω χαρούμενη. Τουλάχιστον το look ήταν ωραίο, δεν πειράζει.